Σελίδα λοιπόν 1051, πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, δεύτερο κεφάλαιο και 8 εδάφιο. Θέλω λοιπόν να προσεύχονται οι άνδρες εν παντή τόπο υψώνοντες καθαράς χείρας χωρίς οργής και δισταγμού. Ως αυτός και οι γυναίκες με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη να στολίζωσιν εαυτάς, ουχή με πλέγματα η χρυσόν η μαργαρίτας η ενδυμασία πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέβεια με έργα αγαθά. Η γυναίας μανθάνει ανησυχία με τα πάσης υποταγής. Εις γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκει, μηδέν να αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει, διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη έπειτα η Εύα. Και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γυνή απατηθήσα έγινε παραβάτης. Θέλει όμως σωθεί δια της τεκνογωνίας, εάν μείνωσε εις την πίστην και αγάπην και αγιασμών μετασοφροσύνης. Πιστός ο λόγος, εάν της ωραίγεται επισκοπήν καλών έργων επιθυμεί. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός. Ουχή μέθησος, ουχή πλήκτης, ουχή εσχροκερδής, αλλά επιοικής, άμαχος, αφιλάργυρος, κυβερνών καλός των εαυτού οίκων, έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγήν με τα πάση σεμνότητος, διότι αν της δεν εξεύρει να κυβερνά τον εαυτού οίκων, πώς θέλει επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού, να μην είναι νεοκατήγητος, για να μην υπερηφανευθεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Πρέπει δε αυτός να έχει και παρά τον έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, για να μην πέσει στον ειδισμόν και παγίδα του διαβόλου. Η διάκονη ως αυτός πρέπει να είναι σεμνή, ουχή δίγλωση, ουχή δεδομένη σύνων πολλήν, ουχή εσχροκερδής, έχοντες το μυστήριο της πίστεως με τα καθαρά συνειδήσεως. Και ούτι δε ας δοκιμάζονται πρώτον, έπειτα ας γίνονται διάκονοι εάν είναι άμεμπτοι. Οι γυναίκες ως αυτός σεμνέ, ουχή κατάλαλη, εγκρατείς, πιστέ κατά πάντα. Οι διάκονοι είναι μιας γυναικός άνδρες, κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών, διότι οι καλώς διακονίσαντες αποκτώσουν σε αυτούς βαθμών καλών και πολλήν παρησίαν εις την πίστην την εις τον Ιησούν Χριστόν. Αμήν. Η επιστολή αυτή απευθύνεται λοιπόν από τον Απόστολο Παύλο, αγαπημένα μου αδέλφια, όπως είπαμε, στον εργάτη τον Τιμόθεο, τον οποίο ο Θεός έχει προσκαλέσει να εργαστεί, να εργαστεί το έργο του Θεού, να εργαστεί για τη δόξα του Θεού. Όμως, ο Τιμόθεος πρέπει και είναι τύπος του ποιμνίου. Δηλαδή, ο άνθρωπος τον οποίον θα βλέπουν οι καινούργοι και οι παλιοί αδελφοί μέσα στην Εκκλησία, σαν έναν άνθρωπο πιστό, άγιο, και τον οποίον πρέπει να μιμούνται. Και ο Θεός συνηθίζει να εργάζεται κατά αυτόν τον τρόπο, καθώς ο Χριστός μας είναι η εικόν του Χριστού του αοράτου. Αλλά και ο εργάτης, οι εργάτες, οι άνθρωποι του Θεού, είναι η εικόν του Χριστού. Μέσα από τον άνθρωπο είναι ανάγκη να φαίνεται ο Χριστός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος την επιστολή αυτή προς τον Τιμόθεο είναι ιδιαιτέρως προσεκτικός και στις εντολές αλλά και στις συμβουλές. Η πρώτη εντολή λοιπόν που του δίδει, λέγοντας ο Απόστολος Παύλος, πρώτον πάντων θέλω να προσεύχεστε. Και αγαπημένα μου αδέλφια, είναι το πρώτο και το απαραίτητο για τον άνθρωπο του Θεού, να προσεύχεται. Να προσεύχεται στο ταμείο του. Δεν μπορεί να σταθεί ο εργάτης του Θεού αν δεν έχει προσευχή στο ταμείο. Ο άνθρωπος του Θεού, ο αδελφός και οι αδελφοί δεν μπορούν να σταθούν. Εκεί θα πάνε να αφήσουν τα βάρη. Κάποιος ρώτησε, πώς μπορείς και κοιμάσαι το βράδυ με τόσα πολλά που έχεις στο κεφάλι σου? Και η απάντηση ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν πάω να κοιμηθώ αν όλα τα βάρη μου δεν τα αφήσω στον Χριστό. Και τότε κοιμάμαι σαν πουλάκι. Όλα τα βάρη στον Χριστό. Καλά, αυτό μήπως είναι θεωρητικό, είναι ψέμα? Είναι αλήθεια, αδελφοί. Είναι αλήθεια και το έχουμε πείρα. Μπορεί να γυρίσεις από τη δουλειά σου φορτωμένος, κουρασμένος. Άλλωστε μας το λέει ο Χριστός, έλθετε προς με. Τι σημαίνει έλθετε προς με? Ελάτε να με συναντήσετε. Ελάτε στην προσευχή. Ελάτε να ακούσω τη φωνή σας. Ελάτε να ακούσετε τη φωνή μου. Πού θα σας βρω να σας μιλήσω? Πού θα σας βρω να σας ελέγξω?
που θα σας βρω να σας ενθαρρύνω, να σας ευλογήσω, να σας διορθώσω. Ελάτε στην προσευχή, έλθετε προς με, όχι όταν θα είσαστε ξεκούραστοι. Στην προσευχή δεν πηγαίνουμε όταν είμαστε ξεκούραστοι, αδελφοί. Τώρα είμαι ξεκούραστος, θα πάω να κάνω μια προσευχή, τίποτα δεν θα κάνεις. Όταν είσαι κουρασμένος και φορτωμένος, τότε θα πηγαίνεις στην προσευχή. Γιατί εκεί στην προσευχή θα έρθει ο Χριστός να σου δώσει ανάπαυση στην ψυχή σου, να σου πάρει τα βάρη. Και μάλιστα μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού λέγοντας: πάσαν την μέριμναν σας να ρίχνετε σε Αυτόν, γιατί Αυτός μέριμνα για σας και σας φροντίζει, και Αυτός θα σας υψώσει εν καιρό. Πρώτον λοιπόν πάντων θέλω οι άνδρες να προσεύχονται εν παντή τόπο. Ούτε θα προσευχόμαστε μόνο στην εκκλησία, ούτε θα προσευχόμαστε μόνο στο σπίτι μας. Και στο σπίτι μας και στο αυτοκίνητό μας και στην εκκλησία και στο δρόμο, όποτε έχουμε χρόνο λίγο ελεύθερο, αντί να κάνουμε σκέψεις διάφορες που μας βαραίνουνε, να φέρνουμε το όνομα του Χριστού μπροστά μας, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού να μας ελαφρώνει. Γιατί να μας καταπιέζει το βάρος και το κακό της ημέρας, να έρχεται ο Ιησούς Χριστός και να μας σηκώνει δια Πνεύματος Αγίου, έτοιμοι να συναντήσουμε Αυτόν. Μεγάλο μυστικό η προσευχή, αδελφοί. Μεγάλο μυστικό. Όταν βλέπω άνθρωπο μου τζούφλι, λέω αυτός δεν προσευχήθηκε ή δεν προσεύχεται. Δεν το έχει μάθει αυτό το μυστικό. Αλληλούια. Ο χριστιανός είναι χαρούμενος. Μα δεν έχετε στενοχώριες. Αλλά όλες τις φορτώνουμε πάνω στην πλάτη του Χριστού. Γι' αυτό πέθανε, για τις στενοχώριες μας πέθανε. Δεν πέθανε για τις χαρές μας. Πέθανε για τις στενοχώριες μας, για να μας δώσει χαρά. Αλλά και ο ίδιος μας προτρέπει: ετείτε, ετείτε συνεχόμενα, όχι ετείστε μια φορά, ετείτε συνεχόμενα, και θέλετε λαμβάνει από μένα τον Χριστό, γιατί εγώ θέλω να είναι η χαρά σας πλήρης. Και όταν ο Χριστός θέλει η χαρά μας να είναι πλήρης, ποιος είμαι εγώ να είμαι στενοχωρημένος? Ποιος είμαι εγώ να έχω αγωνία? Και όσες φορές βλέπω ανθρώπους με αγωνία, λέω ακόμη δεν έχουν καταλάβει ότι ετοιμάζει ευλογία ο Θεός, γι' αυτό αγωνιούνε. Και μάλιστα πολύ μεγαλύτερη ευλογία από αυτή την οποία σκέφτονται ή ζητούνε. Μην έχεις αγωνία, αδερφέ. Θα μου πεις: άνθρωπος δεν είσαι εσύ? Εγώ δηλαδή δεν έχεις ποτέ αγωνία? Πολλές φορές έχω αγωνία. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Και ό,τι λέω σε εσάς ισχύει πρώτα σε μένα. Και ό,τι λέμε όλοι μας ισχύει για όλους μας. Και αγωνίες θα έχουμε και στενοχώριες θα έχουμε και θα αναστενάζουμε. Αλλά αν μάθουμε το μυστικό να πηγαίνουμε στα γόνατα, εκεί στη γωνιά της προσευχής, να κλειδώνουμε την πόρτα μας. Έτσι λέει, μπαίνεις μέσα όταν προσεύχεις να κλειδώνεις την πόρτα. Να μπαίνεις και χρησιμοποιεί μια τόσο όμορφη λέξη, αδελφοί, το ταμείο σου. Δηλαδή αυτό το προσωπικό σου χώρο που δεν αφήνεις κανένα να μπει, που δεν εμπιστεύεσαι κανέναν, ναι. Να μπαίνεις εκεί μέσα να γονατίζεις στον πατέρα σου, τον εν το κρυπτό. Αλληλούια. Εκείνος που πάντοτε σε περιμένει να σε συναντήσει κρυφά. Πολύ μου αρέσει, αδελφοί, αυτό, και μη σας φανεί αστείο ούτε ανόητο. Το θεωρώ ένα ωραίο ευλογημένο προσωπικό ραντεβού. Λέω τώρα θα πάω να συναντήσω στα κρυφά τον πατέρα μου τον Ουράνιο. Και δεν θα το ξέρει κανείς παρά μόνο αυτός. Και εκεί έχω να του πω, όλα θα του τα πω. Αλλά πιο πολύ χαίρομαι, αδελφοί αγαπητοί, όχι για αυτά που θα του πω, αλλά για αυτά που αυτός θα μου πει. Δόξα να έχει το όνομά του. Και ο βλέπων εν το κρυπτό, και αυτό μου αρέσει. Ο βλέπων εν το κρυπτό. Δηλαδή εν το φανερό δεν βλέπει? Όχι, ανταποδίδει στο φανερά. Στα κρυφά βλέπει. Δεν είναι ιδιοτροπίες του πατέρα, αδελφοί, αλλά είναι ο τρόπος που ο Θεός θέλει και σου εξασφαλίζει την είσοδο της παρουσίας του χωρίς εμπόδιο.
Εάν δεν το κάνεις έτσι, δηλαδή αν κάνεις έτσι την προσευχή σου, η προσευχή σου αυτή είναι εξασφαλισμένη ότι ο διάβολος όσο και να προσπαθήσει να εμποδίσει την προσευχή σου θα αποτύχει. Γιατί? Γιατί κάνεις αυτά που είναι γραμμένα, αυτό που θέλει ο Θεός. Με το λόγο του αδελφοί ο Θεός μας δείχνει το δρόμο, το μονοπάτι, το ασφαλές. Υπάρχει ασφάλεια. Όταν σου λέει ο Θεός έλα μέσα στο ταμείο σου, σημαίνει έχω διώξει το διάβολο, έχω επιτιμήσει το εχθρό, τα εμπόδια, τα δαιμόνια, όλα τα έχω πάει μακριά και σε περιμένω να έρθεις. Και να το πω καλύτερα, να το καταλάβουμε. Όταν σου πω έλα σπίτι μου σε παρακαλώ να κουβεντιάσουμε, όταν θα έρθεις τι θα δεις στο σπίτι? Άλλους 50? Αφού θέλω να κουβεντιάσουμε μαζί. Κανέναν. Και όποιος συνενάρθει θα πω φύγε, έχω δουλειά τώρα. Φύγε, έχω δουλειά. Έλα να κουβεντιάσουμε μαζί. Έχω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό που σε αφορά και εμένα μου φορά. Τι ώρα στις 5? Τακτοποιώ τα πράγματα. Το έχω κάνει. Λέω Άννα, στις 5 δεν θα είναι κανείς σπίτι και εσύ θα φύγεις. Και πηγαίνει στο άλλο κάτω η Άννα. Τα παιδιά δεν μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Απαγορεύεται. Γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε. Και λέω αν εγώ που είμαι άνθρωπος άφρον και λειψός, ο Θεός που είναι ο τέλειος και ο πάνσοφος, δεν θα είχε ετοιμασμένο αδερφοί το ραντεβού εν απολύτω ησυχία? Σε απόλυτη ησυχία και σε απόλυτη τάξη. Όσες φορές αδερφοί μου, θέλω να το ομολογήσω αυτό ενώπιον του Θεού, όσες φορές με αυτή τη σκέψη. Μην νομίζετε ότι πηγαίνω κάθε μέρα, μακάρι να μπορούσα να πηγαίνω κάθε μέρα. Και 2 φορές την ημέρα και 5 φορές την ημέρα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, ίσως δεν έχω το ζήλο τον απαιτούμενο. Αλλά όσες φορές έχω αποφασίσει και έχω ετοιμαστεί, μπορεί το ταμείο μου να είναι το αυτοκίνητό μου. Μπορεί το ταμείο μου να είναι το γραφείο μου. Μπορεί το ταμείο μου να είναι το οποιοδήποτε μέρος, σε εμπαντή τόπο. Όσες φορές έχω πάει και έχω πει ήρθα. Αλληλούια, ήρθα του λέω. Πατέρα, ήρθα. Να με. Μπήκα στο ταμείο μου και μετά ζητάω συγχώρεση από το Θεό για να μην είμαι με βρώμικα ρούχα μπροστά του, αλλά να είμαι με καθαρά ρούχα. Ζητάω το αίμα του Ιησού Χριστού να με καθαρίσει και όταν όλα ετοιμαστούν και του πω ήλθα, εκεί αδερφοί αγαπητοί το δωμάτιο αυτό, ο τόπος αυτός, ο χώρος αυτός, όποιος και να είναι, είναι Άγιος. Γιατί είναι η παρουσία του Θεού. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί πόσο χαίρεται ο Θεός όταν πηγαίνεις να τον συναντήσεις με αυτόν τον τρόπο. Πρώτον για την πίστη σου. Γιατί πιστεύεις το λόγο του. Δεύτερον για την υπακοή σου. Γιατί υπακούς το λόγο του. Και τρίτον για το λόγο, για την υπόσχεση και για την επαγγελία του. Θα πω και ο Θεός να με συγχωρέσει μία έκφραση που δεν μ' αρέσει, αλλά τη λέω για να την καταλάβουμε. Είναι υποχρεωμένος ο Θεός να σε δεχτεί, να σε ακούσει, να σου μιλήσει και να σε ευλογήσει. Ποτέ βέβαια ο Θεός δεν είναι υποχρεωμένος, γι' αυτό λέω δεν μ' αρέσει η έκφραση αυτή. Αλλά θα κάνει χάρη εξάπαντος. Εξάπαντος θα κάνει χάρη. Να πας όμως προετοιμασμένος για αυτή τη δουλειά. Για συγκεκριμένη δουλειά. Πάω να συναντήσω τον πατέρα μου εν το κρυπτό. Να του ανοίξω την καρδιά μου. Να του πω τα προβλήματά μου, τις θλίψεις μου, τις αγωνίες μου, τα βάρη μου. Και να του ζητήσω στο όνομα του Χριστού να βρω χάρη ενώπιον τους όλα αυτά. Και όταν πας εκεί με απλότητα, γιατί τους σοφούς, τους απλούς σοφίζει ο λόγος του Θεού, με απλότητα, με αυτή την όμορφη και ευλογημένη πίστη, την απλή πίστη του ανθρώπου που ξέρει ότι ό,τι είναι γραμμένο είναι αλήθεια και ότι δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Ο Θεός είναι πιστός, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί.
Και εφόσον περπατάμε πάνω στα ίχνη του Χριστού, δηλαδή πάνω στο Λόγο του Θεού, εξάπαντος θα γίνουμε δεκτοί. Και λάθος αίτημα να έχουμε, και λάθος άποψη να έχουμε, και λάθος γνώμη να έχουμε, ο Θεός με πολύ χαρά μας περιμένει, όπως και εγώ περιμένω το εγγονάκι μου να έρθει σπίτι, έστω και αν θέλει πιπίλα, που η πιπίλα δεν με απασχολεί, έστω και αν θέλει, ξέρω εγώ, λέει πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνω. Αλλά έχω χαρά. Έχω χαρά γιατί αγαπάω και το ένα εγγονάκι μου και το άλλο. Έχει χαρά ο Θεός όταν πηγαίνουμε, γιατί μας αγαπάει όλους αδελφοί. Με αγάπη αιώνια. Και μάλιστα εδώ αδελφοί ισχύει, και θέλω να με πιστέψετε σε αυτό, ισχύει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού: σε αγάπησα με αγάπη αιώνια και σε ήλκυσα με έλεος. Το να πάρεις αυτή την ευλογημένη απόφαση, έτσι να μπει στο ταμείο σου για να συναντήσεις το Θεό, δεν είναι η δική σου ικανότης, ούτε η δική σου η σοφία, ούτε η δική σου η πίστης, ούτε η δική σου η δυνατότης, τίποτα δικό σου δεν είναι. Αλλά είναι ο Θεός που σε ήλκυσε με την αγάπη Του για να σου αποκαλύψει το Χριστό, και ο Χριστός σε οδήγησε στην αγάπη του Πατέρα για να σου αποκαλύψει τον Πατέρα. Όλα είναι κατά χάρη. Θέλω λοιπόν εσείς οι άντρες πάντοτε, πρώτον πάντων, να προσεύχεστε υπέρ πάντων των ανθρώπων και υπέρ των όντων εν αξιόμαση, για να ζούμε βιονυσύχιον και ατάραχον, υψώνοντες χείρας καθαράς. Γι' αυτό λέω μετανοούμε και ζητάμε το αίμα του Χριστού. Χωρίς οργή, όχι με πίκρα στην καρδιά σου. Άμα πας με πίκρα στην καρδιά σου, έχεις δουλειά μέχρι να φτάσεις στο σημείο αυτό της χαράς και της χάρης. Πας με καθαρή την καρδιά. Δεν θα πας με παράπονα, με οργή, ούτε με δισταγμό και με ολιγοπιστία. Το αποτέλεσμα θα είναι συγκλονιστικό, σας βεβαιώνω, επί το λόγο του Κυρίου. Δεν το λέω μόνο σαν προσωπική εμπειρία, αλλά επί το λόγο του Κυρίου η εμπειρία σου, τα αποτελέσματα της προσευχής σου αυτής θα είναι συγκλονιστικά, γιατί ο Πατέρας θα σου ανταποδώσει εν το φανερό αυτά τα οποία έφερες ενώπιόν του εν το κρυπτό, βασιζόμενος και στηριζόμενος το λόγο του Θεού. Αλλά και οι γυναίκες κατά τον ίδιο τρόπο, πάλι έτσι. Δεν είναι μόνο για τον Τιμόθεο, δεν είναι μόνο για τους άντρες, πάλι με τον ίδιο τρόπο θα προσεύχονται. Με την ίδια απλότητα, με την ίδια πίστη, με την ίδια χαρά, με την ίδια αγάπη, να μπαίνουμε μέσα στο ταμείο. Αλλά και ακόμη κάτι περισσότερο. Όταν στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού και η γυναίκα που επαγγέλλεται θεσέβεια στέκεται στην παρουσία του Θεού 24 ώρες το 24ωρο, όχι την ώρα της προσευχής, όχι την ώρα της εκκλησίας, αλλά και την ώρα της ξεκούρασης και την ώρα της κούρασης και της εργασίας και της ανάπαυσης, όλες τις ώρες. Γι' αυτό θέλω, λέει ο Λόγος του Θεού, οι γυναίκες, για να ανεβάρεστε στο Θεό. Να μη στολίζουν τον εαυτό τους με τα στολίσματα του κόσμου τούτου, με πλέγματα, με χρυσάφι, με μαργαριτάρια, με ενδυμασία πολυτελή. Αλλά ο στολισμός των γυναικών πρέπει να είναι τα έργα τους, τα αγαθά. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, αυτή την προτροπή δεν την έχει δώσει τόσο πολύ στους άντρες ο Θεός. Είναι της γυναίκας πλεονέκτημα. Δεν λέω υποχρέωση, ούτε καθήκον. Είναι πλεονέκτημα, γιατί με βάση τα έργα της τα άγαθα θα βρίσκει χάρη από το Θεό και την ευλογία από το Θεό. Και τα έργα τα αγαθά πρέπει να τα κάνει κρυφά. Κρυφά. Και ξέρουν όλες οι γυναίκες, και όλοι μας ξέρουμε, τι είναι το αγαθόν έργο. Αυτό που ευαρεστεί το Θεό, από αυτό που δίνει χαρά στους ανθρώπους, αυτό που παρηγορεί, αυτό που καλύπτει ανάγκες. Η γυναίκα που επαγγέλλεται θεοσέβεια και θέλει ο Θεός να την ευλογήσει, το βλέμμα της το έχει στην αγαθοεργία. Θυμηθείτε, αδελφοί, εκείνη την αδελφούλα, τη Δωρκάδα στην Ιώπη, που είχε γεμίσει τον κόσμο με αγαθοεργίες. Τι έκανε αυτή η κοπέλα? Ούτε λεφτά είχε, ούτε, έκανε απλά πράγματα.
έβλεπε έναν άνθρωπο και του φτιάχνε ένα ωραίο πουλοβεράκι, γιατί κρυώναν τότε τα πουλόβερ, δεν ήταν με εκπτώσεις στο λαμπρόπουλο όπως είναι τώρα, τότε ήταν δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να πάρεις μαλλί, να το περάσεις από τη ρόκα, να το κάνεις, είναι ιστορία ολόκληρη. Και αυτή η κοπέλα καθότανε και αγαθοεργούσε, βοήθηκε. Και εδώ τώρα στη βοήθεια πρέπει για τις γυναίκες αλλά και για όλους μας να προσέξουμε κάτι. Λέει, αυτός ο άνθρωπος λέει έχει ανάγκη και έχω ένα παλιό μεταχειρισμένο κουστούμι να του δώσω. Είναι λίγο τρύπιο, δεν πειράζει, θα τον παλώσει. Μην του το δώσεις αδερφέ. Γιατί αυτό δεν είναι καλό ενώπιον του Θεού. Μάλλον τον πελάσου θα βρεις, παρακαλώ θα σου γίνει. Μπορείς να πας να το αγοράσεις ένα καινούριο. Κάτω. Μπορείς να το δώσεις από τα δύο τα καινούρια που έχεις το ένα. Κάτω. Δεν μπορείς, μην κάνεις τίποτα. Τον προσβάλλεις τώρα και του δίνεις το τρύπιο. Το καμένο επειδή το έκαψε η γυναίκα σου το δίνεις το άλλο για να κάνεις. Αυτό δεν είναι αγαθοεργία, αυτό είναι πονηρία. Είναι όπως λέει ο λόγος του Θεού, η θυσία στο Θεό με κουτσό, με ψωριάρικο ζώο. Δεν δίνουμε αυτά που έχουμε για πέταμα. Πάχινα και δεν μου κάνει να το δώσουμε. Κάτσε, δεν θα το δώσεις επειδή δεν σου κάνει. Θα το δώσεις επειδή πρέπει να το δώσεις και επειδή θέλεις να το δώσεις. Αν τύχει και δεν σου κάνει, ακόμη καλύτερα. Αλλά δεν το δίνουμε επειδή το έχουμε για πέταμα, επειδή μας είναι άχρηστο. Το δίνουμε επειδή αγαπάμε, αδελφοί. Και επειδή θέλουμε να αγαθοεργούμε. Και η αγαθοεργία είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Ιδίως, να σας πω τώρα και το μεγάλο μυστικό. Όταν γίνεται από το υστέρημα. Εκεί αλληλούια. Και ο Θεός επεμβαίνει με θαυμαστό τρόπο. Όταν γίνεται από το υστέρημα. Όλοι σας, όλοι μας έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις. Ο Θεός επεμβαίνει θαυμαστά. Όμως δεν είναι μόνο, αδελφοί αγαπητοί, αυτό το πλεονέκτημα που έχει η γυναίκα να στολίζει τον εαυτό της, και μ' αρέσει αυτή η λέξη. Δεν είναι υποχρέωση, όπως είπαμε, είναι στολίδι. Και σε ποιον αρέσει, γιατί οι γυναίκες στολίζονται για να αρέσουν στον άντρα τους, ας πούμε. Και καλά κάνουν. Αλλά τα αγαθά έργα είναι στολίσματα για να αρέσουν στον Κύριο. Δεν θέλεις, πολλοί δεν θέλουμε, αδελφοί, να αρέσουμε στο Θεό. Πολύ θέλω, εγώ θέλω πάρα πολύ. Τα λόγια μου, η καρδιά μου, οι σκέψεις μου να είναι ευάρεστες στο Θεό. Δηλαδή φοβάμαι και δεν θέλω να λυπώ το Πνεύμα το Άγιο. Θέλω να είναι η ζωή μου πάντοτε ευάρεστη στο Θεό. Τα καταφέρνω, όχι. Αλλά αγωνίζομαι, προσπαθώ, μετανοώ, τρέχω. Αλλά θέλω να είμαι ευάρεστος στο Θεό. Κοιτάξτε γιατί λέω ότι είναι πλεονέκτημα αυτό. Με πόσο εύκολο τρόπο μια γυναίκα μπορεί να είναι ευάρεστη στο Θεό. Να αγαθοεργεί. Και δεν είναι μόνο για να δίνεις χρήματα ή υλικά αγαθά. Αυτό είναι, το έχω πει πολλές φορές, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά είναι να προσεύχεσαι, να παρηγορείς, να παίρνεις τηλέφωνο, να δεις τι κάνει, να προσέχεις πού είναι ο αδελφός, γιατί δεν ήρθε η αδελφή, τι θα κάνουμε τώρα, ποιες είναι οι ανάγκες. Τι έχει ο αδελφός, τι έχει η αδελφή. Και με τόσο εύκολο τρόπο μπορείς να κερδίσεις να κερδίσει η γυναίκα την εύνοια του Θεού. Ενώ αν η γυναίκα ασχολείται, και εδώ είναι πολύ σοβαρό και δεν το έχουν καταλάβει οι γυναίκες μας πολλές φορές, αν η γυναίκα ασχολείται με τον άντρα της και τα παιδιά της που είναι απαραίτητο, αλλά μόνο, χάνει αυτό το πλεονέκτημα που της έχει δώσει ο Θεός. Χάνει το πλεονέκτημα να στολίζει τον εαυτό της για να είναι όμορφη, ευάρεστη ενώπιον του Θεού. Βεβαίως, πρώτο καθήκον είναι ο άντρας σου, δεύτερο καθήκον είναι τα παιδιά σου, γιατί ο Θεός έθεσε οικοφύλακα. Αλλά ο στολισμός της, αυτό είναι υποχρέωση. Όχι ο στολισμός, ο οικοφύλακας είναι υποχρέωση, είναι η δουλειά σου. Αλλά ο στολισμός είναι τα αγαθά έργα. Λέει, φτιάχνω, λέει, ένα πολύ ωραίο τραπέζι. Μερικές φορές το κάνει και ανασπάνια, βέβαια, αλλά το κάνει. Έτσι φτιάχνει ένα ωραίο τραπέζι, ένα ωραίο φαΐ που μου αρέσει, δεν ξέρω ποιο,
και περιμένει να φάω, της λέω θα έρθω γρήγορα σήμερα, δεν θα φάω. Και μου βάζει και ένα ωραίο βάζω με λουλούδια. Θα μου πεις χρειάζεται? Χρειάζεται, τι λέτε? Δεν θα τα φάω τα λουλούδια. Αποκλείεται. Αλλά όμως αδελφοί είναι στολισμός. Είναι στολισμός. Είναι απαραίτητο λοιπόν στη γυναίκα να αγαθοποιεί. Είναι απαραίτητο να φροντίζει σαν οικοφύλακας την οικογένειά της. Αλλά ο στολισμός της είναι η αγαθοεργία. Όχι να στολίζει τον εαυτό της όπως ο κόσμος, αλλά η στολή της να είναι σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη. Τώρα εδώ είναι, αδελφοί αγαπητοί, πως πλησιάζει η γυναίκα το Θεό. Τώρα ερχόμαστε στην εκκλησία για να πλησιάσουμε το Θεό. Πως πλησιάζει η γυναίκα το Θεό? Πως πλησιάζει η γυναίκα τον άντρα της, τα παιδιά της? Πως πλησιάζει η γυναίκα τους αδελφούς και τον κόσμο? Παντού η γυναίκα πρέπει να είναι ενδεδειμένη με στολή σεμνή. Παντού. Και στο σπίτι της και στο σπίτι της. Μπορεί να γυρίζει μη γυμνή μπροστά στα παιδιά της. Δεν είναι καλό παράδειγμα. Προφανώς και ο άντρας. Αλλά για τη γυναίκα μιλάμε τώρα. Δεν θα εκδίνεται, συγγνώμη που τα λέω έτσι, αλλά είναι ανάγκη να το πω, μπροστά στα παιδιά της. Και θα ντύνεται, πηγαίνει σε μια γωνίτσα, θα κλείνει την πόρτα, θα ντύνεται και θα να έχουν σεβασμό τα παιδιά. Να μην βλέπουν την ασχημοσύνη της. Μα παιδιά μου είναι. Παιδιά σου είναι. Βλέπουν την ασχημοσύνη σου. Με μεγάλη προσοχή και σοφία και ντροπή και σοφροσύνη να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας. Έπειτα μέσα στην εκκλησία. Δεν θα έρχεται με ένα σκιστό φόρεμα μέχρι τη μέση. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι βάρεστο εις το Θεό. Αυτό δεν είναι στολισμός. Αυτό είναι η ενδυμασία της. Πρέπει να είναι σεμνή. Πρέπει να έχει ντροπή. Δεν φοράω, λέει, παντελόνια, αλλά φοράει κάτι κολλητά που είναι χειρότερα από παντελόνια. Γιατί δεν φοράμε κολλητά? Μέσα στην εκκλησία κολλητά τι είναι να δείξουμε? Ο Θεός να με συγχωρέσει που το λέω έτσι. Να είσαστε κομψάντιμένες, και οι άντρες το ίδιο. Ένα φανελάκι σφιχτό να φαίνονται τα μπράτσα. Και με κάνεις και ζηλεύω που δεν έχω μπράτσα. Αλλά δεν είναι έτσι, αδελφοί. Δεν θα δείχνουμε το σώμα μας. Την ψυχή μας θα δείχνουμε. Το Χριστό θα δείχνουμε. Την αγάπη μας θα δείχνουμε. Και άμα θέλει και ο άντρας και η γυναίκα να ντυθεί άσεμνα, μπορεί. Πάρα πολύ εύκολα μπορεί. Εδώ θέλω να προσέξουμε λίγο. Το παντελόνι που απαγορεύει ο Λόγος του Θεού δεν είναι θέμα σεμνότητος, ούτε σοφροσύνης, ούτε εδούς. Το παντελόνι είναι κάτι άλλο, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό και στην Εκκλησία του Χριστού δεν φοράνε οι γυναίκες παντελόνια. Η Γραφή λέει, και λέει κάτι που είναι σπάνιο. Πολύ λίγες φορές το λέει αυτή την περιγραφή. Ότι δεν συγχωρώ στον άντρα ή στη γυναίκα να φοράει ρούχα άλλου φύλου. Στον άντρα να φοράει γυναικεία και στη γυναίκα να φοράει ιατρικά. Γιατί είναι βδέλυγμα ενώπιόν. Και πολλές φορές με ρωτάμε, μου λένε, μα το παντελόνι είναι αμαρτία, φαρδί είναι. Αμαρτία είναι να φοράει στενή φούστα. Το έχεις δίκιο για τη στενή φούστα. Είναι αμαρτία για την άσεμνη στολή. Αλλά το παντελόνι φαρδί και στενό δεν έχει σημασία. Είναι βδέλυγμα ενώπιον του Θεού. Και θέλω να σας πω κάτι, αδερφοί, που είναι συγκλονιστικό. Εμένα με έχει συγκλονίσει. Είχε έρθει μια κοπέλα στην εκκλησία που έδειχνε ότι αγαπούσε πολύ το Θεό. Και έτσι είχα ενθουσιαστεί εγώ με τη γυναίκα μου, γιατί είχα δει έναν άνθρωπο πιστό, ας πούμε. Και είχαμε πει να κλείσουμε ραντεβού, να πάμε μαζί σε μια εκκλησία ή δεν ξέρω πού. Και καθώς περίμενα με το αυτοκίνητο, κάνω έτσι και τη βλέπω τη γυναίκα αυτή να έρχεται με παντελόνια αντρικά. Τα χάσα. Δεν είπα τίποτα. Καθώς πλησιάζει φοράγε φούστα.
Λέω, έλα του Θεέ μου, τι είναι τούτο πάλι? Μου είχε δείξει ο Θεός ότι φόραγε παντελόνια αντρικά. Αντρικό παντελόνι. Σε λέω, της Άννας, ρε Σιάννα, με κοίτα Γιάννα, μου λέει, και εγώ το είδα αυτό. Και στους δύο μας είχε δείξει ο Θεός να φοράει παντελόνι. Όταν πλησίασε κοντά φοράγε φούστα. Λέω, τι σημαίνει αυτό, δεν μπόρεσα να το καταλάβω ποτέ. Προχώρησε, αλλά μετά, αδερφοί αγαπητοί, απεδείχθη αυτή η καημένη κοπελίτσα ότι ήταν ευέλιγμα ενώπιον του Θεού. Και κοιτάξτε πόσο ο Θεός με πληροφόρησε. Σας έχω πει ότι μερικές φορές μας πληροφορεί ο Θεός. Αρκετές φορές. Για να είμαστε προσεκτικοί, να φροντίζουμε, να προσέχουμε τους αδελφούς μας, τις αδελφές μας. Αλλά μου έκανε εντύπωση πώς μου φανέρωσε αυτή την κοπέλα. Δεν μου είπε τίποτα, και δεν είναι μόνο σε μένα να πω ότι έκανα λάθος. Αλλά ακριβώς την ίδια εικόνα, την ίδια περίπου στιγμή, λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, δεν έχει σημασία, την έδειξε και στην Άννα. Και εγώ δεν κατάλαβα στην αρχή, αλλά μετά το κατάλαβα. Αλλά αυτό ήταν πιο σημαντικό για μένα, να βεβαιωθώ στην ψυχή μου ότι το παντελόνι, όπως λέει η Γραφή, δεν είναι θέμα σεμνότητος, γιατί υπάρχουν παντελόνια πραγματικά που είναι πάρα πολύ σεμνά. Αλλά είναι θέμα που δεν αρέσει στο Θεό. Το θεωρεί ο Θεός βέλιγμα, και στις κόρες μου, ας πούμε, όταν φοράγανε καμιά φορά τη φόρμα, σε έλεγα, βρε παιδί μου, δεν φοβάσαι το Θεό. Εάν πες ότι ένα στο εκατομμύριο είναι βέλιγμα στο Θεό, σ' αρέσει? Όχι μόνο να μην είσαι ευάρεστη, αλλά σε βλέπει έτσι ο Θεός, σ' αρέσει? Και όταν το σκέφτεται ο άνθρωπος αυτό, και οι γυναίκες και οι κοπέλες, έρχεται ο φόβος του Θεού μέσα. Και διορθωνόμαστε, αδελφοί. Είναι πολύ χειρότερο από την άσεμνη ενδυμασία, πολύ χειρότερο από την ενδυμασία χωρίς σοφροσύνη. Πολύ πολύ χειρότερα πράγματα. Είναι το παντελόνι ή να φοράει φουστάνια ο άντρας. Και θέλω να τονίσω και το εξής, και στα παιδάκια τα μικρά υπάρχουν γονείς που στα αγοράκια τους φοράνε φουστανάκια. Είναι απαράδεκτο αυτό. Επειδή έχουν μανία, γιατί έχουν τρία αγόρια και κάνανε και τέταρτο, σου λέει, το βάλω φουστανάκια. Είναι απαράδεκτο αυτό. Είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού, δεν είναι ότι είναι ανόητο. Είναι ευδέλιγμα. Αλλά το ίδιο απαράδεκτο και ευδέλιγμα είναι να φοράνε στα κοριτσάκια παντελόνια. Κρυώνουνε. Τι θα πει κρυώνουνε, αδερφή? Βάλ του πέντε καλτσόν. Θα σκάσει από τη ζέστη, θα βγάλει φουσκάλες. Μην λέμε κρυώνουνε. Δεν κρυώνουνε, αδερφή. Είναι κακή νοοτροπία που έχουμε. Και δεν ευαρεστείται ο Θεός. Εν παντή τόπο. Λέει, μα στο σπίτι δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει στο σπίτι? Στο σπίτι σου δεν είναι ο Θεός. Στην εκκλησία, λέει, έρχομαι. Τι θα πει στην εκκλησία έρχεσαι? Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ο Θεός μας χάρισε παιδιά για να τα φροντίζουμε, για να τα προστατεύουμε. Είναι σαν να πάρεις τώρα το παιδί σου και να του πεις, να σου μάθω να καπνίζεις τσιγάρο, και αργότερα να σε μάθω να κάνεις κυροίνη. Επειδή κάνεις εσύ. Όχι έτσι. Δεν είναι καλό αυτό. Θα μου πεις, καλά, ο Θεός θα μας τιμωρήσει? Αδελφοί, δεν είναι να μας τιμωρήσει ο Θεός. Δεν βλέπουμε, δεν το κάνουμε από φόβο να μας τιμωρήσει ο Θεός. Το κάνουμε από φόβο για να μην λυπήσουμε το Θεό. Ο φόβος του Θεού δεν είναι για να μας στείλει στην κόλαση. Μας αγαπάει, δεν θα μας στείλει, θα αγωνιστεί να μας πάρει στον ουρανό. Αλλά επειδή τον αγαπάμε, δεν θέλουμε να στενοχωρούμε το Θεό. Δεν θέλουμε να στενοχωρούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Έτσι δεν είναι, αδελφοί? Δεν θέλω. Θέλεις να τον στενοχωρείς? Αν καμιά φορά τον στενοχωρήσω, κλαίω, συγχώρα με Θεέ μου, αδυναμία μου, λάθος μου, αμαρτία μου. Μα τι έπαθα? Ακόμη, αδελφοί αγαπητοί, στις γυναίκες ο Θεός λέγει, προτείνει να μανθάνουν εν ησυχία με τα πάσης υποταγής. Και είναι κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Η γυναίκα η υποτασσόμενη. Η γυναίκα που υποτάσσεται στο θέλημα, στο λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, στον άντρα της. Να σας πω και κάτι, και στα παιδιά της ακόμη. Όχι με την έννοια που θα την κάνουν ό,τι θέλουν.
αλλά να τους υπηρετεί. Η γυναίκα έχει πλαστεί από το Θεό, μην το ξεχνάμε, να είναι βοηθός. Και ο βοηθός τι κάνει? Βοηθάει. Βοηθάει τον άντρα, βοηθάει τα παιδιά, είναι κολόνα του σπιτιού. Στηρίζει το σπίτι, βοηθάει. Το παιδί στο διάβασμα, το παιδί όταν λιγοψυχήσει, όταν φοβηθεί, όταν ξυπνήσει και τρομάξει, όταν βοηθάει. Γι' αυτό εγώ συμβουλεύω τις γυναίκες και τα παιδιά μου. Καλόν είναι και σου εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ να δουλέψεις, να δουλεύεις στο σπίτι σου. Αλλά όμως αν χρειαστεί να μπορείς να δουλέψεις. Γι' αυτό να φροντίσεις τις σπουδές σου, την εκπαίδευσή σου, φροντίσεις να γίνεις μια χρήσιμη. Αλλά αν βρεις χάρη από το Θεό και δεν χρειαστεί να δουλέψεις, να μην δουλέψεις. Μην επιθυμήσεις πιο πολύ άνεση, πιο πολύ πλούτο, μεγαλύτερη ευρυχωρία. Εάν είναι ανάγκη, εξάπαντος. Ο Θεός το επέτρεψε και πρέπει και αυτό να συμβεί για να γίνει καλό στην οικογένεια. Αλλά αν βρεις χάρη από το Θεό, να μην δουλεύεις. Να αφιερώσεις τη ζωή σου στην οικογένειά σου και στο Χριστό. Να προστατεύεις τα παιδιά σου, να βοηθάς τα παιδιά σου. Και να κάνεις και πολλά παιδιά, όσα θέλετε δηλαδή. Αλλά μένα μου αρέσουν τα πολλά παιδιά, πάντα μου αρέσανε. Δυστυχώς έκανα μόνο 4. Τι να κάνουμε, την άλλη φορά. Αλλά όμως θα σας πω, είχαμε και 3 αποβολές, δικαιολογούμε. 3 δεν είχαμε, ρε γυναίκα. 3 αποβολές, άρα θα είχα κάνει 7. Αλλά έκανα μόνο 4, μου αρέσουν τα πολλά παιδιά. Και θέλω τώρα να πείσω τα παιδιά μου να μου κάνουν πολλά εγγόνια, αλλά δυσκολεύομαι. δεν πείθονται πολύ εύκολα. Τέλος πάντων, ήθε ο Θεός να τους ευλογήσει, αν και δεν έχουμε πολύ καιρό, πιστεύω ότι έρχεται ο Κύριος να μας παραλάβει. Με τη χάρη του Χριστού. Η γυναίκα λοιπόν πρέπει να μαθάνει ενησυχία και μετά πάσης υποταγής. Και το πρότυπο της γυναίκας είναι η Εκκλησία. Πολλές εκκλησίες υπάρχουν. Υπάρχουν εκκλησίες που κάνουν ό,τι θέλουν. Υπάρχουν εκκλησίες που είναι κοσμικές. Είχα πάει σε μια εκκλησία, κάποτε δεν τους κρίνω τους αδερφούς, αλλά του λέω σαν παράδειγμα, που καθένας είχε τη δική του διδασκαλία. Μίλαγα με τον ένα, μου λέγει αυτό. Έφευγα από αυτό, λέω, από αυτός δεν με τα λέει καλά. Πήγαινα στον άλλον, μου λέει άλλα. Άμα, λέω, και αυτός δεν μου τα λέει. Σ' όσους πήγα, καθένας είχε τη δική του διδασκαλία. Ήταν όμως καλή, αδερφή. Αγαπούσαν τον Θεό. Στην Αμερική ήταν αυτό. Πληρωνόντουσαν με Πνεύμα Άγιο, είχαν αγάπη πολύ. Αλλά κάνανε ό,τι θέλανε. Και το είχαν βρει. Ό,τι θέλω εγώ θα κάνω. Ό,τι θέλεις εσύ θα κάνεις και όλοι θα πάμε στον ουρανό. Εντάξει, καλό είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι πολύ καλύτερο, αδερφοί αγαπητοί, να είναι υποτεταγμένη η Εκκλησία κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Και όλοι να έχουμε την ίδια διδασκαλία. Και αν δεν έχω καταλάβει κάτι, να μου το εξηγήσεις. Μέσα από το Λόγο του Θεού να πιστώ και να σε ακούσω. Και αν δεν έχεις καταλάβει κάτι, να σου το εξηγήσω. Και όλοι μαζί, πώς το βλέπεις τούτο, πώς το βλέπεις εκείνο. Με τα πάσης υποταγής. Υπάρχουν πολλές εκκλησίες. 60, λέει οι βασίλισσες. 150 παλακές. Αλλά μία είναι η περιστερά μου. Η αμόμητός μου. Η κόρη της μητρός αυτής. Μία εκκλησία που θα μοιάσει στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Μία γυναίκα που θα μοιάσει στη Σάρα. Θα θέλεις η γυναίκα σου να μοιάσει στη Σάρα? Βέβαια η γυναίκα σου είναι πολύ καλύτερη από τη Σάρα. Γιατί είναι παιδί του Θεού, αναγεννημένη, και το όνομά της είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής στον ουρανό. Αλλά θέλουμε να μοιάσεις στις Άγιες Γυναίκες της Γραφής. Πολύ θα το ήθελα. Όλες οι αδελφές μας να είναι και να μοιάζουν στις Άγιες Γυναίκες της Γραφής, στις αυτές τις ευλογημένες γυναίκες. Με υποταγή, με σεμνότητα, με αγάπη, με αγαθά έργα, με βοήθεια, σαν τη Δωρκάδα. Πω, τι ωραία που θα ήταν να είμαστε μια εκκλησία που να αποτελείται από δωρκάδες. Τι όμορφο που θα ήταν. Χριστέ μου, κάνε μας έτσι. Να σας κάνει έτσι και να μας κάνει και εμάς αλλιώς. Να μας κάνει όλους καλούς σύμφωνα με το θέλημά του. Ακόμη, σε γυναίκα δεν συγχωρώ να διδάσκει και να αμφιθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Εδώ τώρα βάζει όρια στη γυναίκα.
δεν μπορείς να αυθεντεύεις τον άντρα σου. Μπορείς να του λες πήγαινε να κάνεις αυτή τη δουλειά. Ωχ, δεν με βοηθάς, μόνη μου πλένω. Μόνη σου θα πλύνεις. Πω, δεν με βοηθάς, μόνη μου σιδερώνω. Μόνη σου θα σιδερώσεις. Θα αφήσει τον άντρα να κάθεται δίπλα, σε βλέπει και να σε καμαρώνει. Τι ωραία που σιδερώνεις. Πολύ την ημέρα δουλεύει αυτός ο άνθρωπος. Μα δουλεύω κι εγώ. Εδώ αλλάζει το πράγμα. Άμα δουλεύεις κι εσύ όπως δουλεύει και ο άντρας σου, τότε αλίμονό του αυτού του ανθρώπου, αν δεν κάθεται δίπλα, να σε βοηθάει μέσα από την κούραση. Και αυτός θα σε βοηθήσει. Αφού εσύ τον βοηθάς οικονομικά στο σπίτι, αυτός δεν θα σε βοηθήσει. Αλίμονό σου. Αλίμονό του. Θα βοηθάμε. Μα μόνο άμα δεν δουλεύω εγώ θα με βοηθάει ο άντρας μου. Πάντα θα σε βοηθάει. Αλλά μην αυθεντεύεις ντε και του βάζεις δύσκολα. Σηκώ γρήγορα να πάμε στη λαϊκή. Ας τον άνθρωπο να κοιμηθεί λίγο παραπάνω ρε παιδί μου. Και αν αργήσετε και 2 ώρες, τι έγινε να πάτε στη λαϊκή. Βγάλε τα παπούτσια σου για να μην λερώσεις. Κάτσε ρε παιδί, εντάξει θα τα βγάλει, αλλά και αν λερώσει καμιά φορά. Όχι όμως να λερώνει συνέχεια, γιατί το παρακάνουμε. Μπαίνουμε και στο σπίτι και είμαστε απρόσεκτοι και τους διαλύουμε τις γυναίκες μας. Μπαίνουμε με λάσπρες, μπαίνουμε όπως είμαστε, μουτζουρωμένοι από τη δουλειά και δεν λογαριάζουμε. Όχι έτσι. Λογαριάζουμε και αγαπάμε και φροντίζουμε τη γυναίκα μας όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Αλλά και η γυναίκα έχει όρια. Δεν αυθεντεύει τον άντρα. Δεν του δίνει εντολές. Ούτε και διδάσκει μέσα στην εκκλησία ή τον άντρα της. Δεν του κάνεις διδασκαλία του άντρα σου. Πες του πόσο πολύ τον αγαπάς, να δεις πόσο θα αλλάξει. Και θα σας πω κάτι αδερφοί, η πεθερά μου λέει κάτι που είναι λάθος. Τον άντρα τον κερδίζεις από το στομάχι. Ψέματα, οι άνθρωποι το λένε αυτό. Θα το χαλάσεις το στομάχι άμα τον κερδίζεις, γιατί του κάνεις φαγητά ωραία και θα του κάνεις στομαχικό τον άνθρωπο. Τον άντρα τον κερδίζεις με την αγάπη αδερφοί. Με την αγάπη το κερδίζεις. Με την υπηρεσία, με την υπακοή. Και αν εσύ δεν το κερδίσεις, θα το κερδίσει ο Χριστός για σένα. Με την αγάπη. Αλλά και τη γυναίκα αδελφή, με την αγάπη την κερδίζουμε. Τώρα θα μου πείτε, άδικος είναι ο Θεός. Γιατί δεν επιτρέπει στη γυναίκα να διδάσκει και να αυθεντεύει. Έχει λόγους. Τίποτα δεν το κάνει ο Θεός χωρίς λόγο. Λόγους συγκεκριμένους. Γιατί ο Αδάμ πρώτος επλάστηκε, ύστερα η Εύα. Ο Θεός έφτιαξε πρώτα τον Αδάμ. Και τον έφτιαξε με τα ίδια του τα χέρια από χώμα. Η γυναίκα φτιάχθηκε εκ των υστέρων όμοια με τον άντρα για να είναι βοηθός. Ο βοηθός δεν μπορεί να αυθεντεύει. Ούτε να διδάσκει. Είναι βοηθός. Γιατί αν αυθεντεύει και διδάσκει, έχασε το ρόλο του. Δεν είναι βοηθός. Έγινε μάστορας. Και έκανε βοηθό τον άντρα. Αλλά αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Δεν έπλασε ο Θεός τον άντρα να είναι βοηθός. Πρώτα τον άντρα έφτιαξε. Δεν είναι αδελφοί αγαπητοί. Δεν μειώνει αυτό τη γυναίκα. Δεν είναι προσβλητικό στη γυναίκα αυτό. Καθόλου μάλιστα. Καθόλου. Εκεί στον ουρανό δεν θα υπάρχουν αυτά. Εκεί στον ουρανό θα είμαστε όλοι οι ίδιοι και οι γυναίκες πολλές φορές θα έχουν πιο μεγάλο μισθό από τον άντρα γιατί έχουν κουραστεί πιο πολύ. Αλλά εδώ στοιχείο όμως κάποιος, κάθε ένας πρέπει να κάνει το έργο που ο Θεός έχει ετοιμάσει. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να προφητεύει ο διδάσκαλος. Προφήτης θα προφητεύει. Δεν μπορεί να είναι ποιμένας ο Απόστολος. Αυτόν που έβαλε ο Θεός άγγελος στην εκκλησία, αυτός θα ποιμένει. Μα είναι προσβλητικό να είναι αυτός διδάσκαλος και άλλος ποιμένας? Όχι βέβαια. Είναι προσβλητικό να είναι Απόστολος αυτός και ο άλλος ποιμένας? Όχι βέβαια. Δεν προσβάλλεται ο Απόστολος επειδή δεν είναι ποιμένας. Δεν προσευλήθη ποτέ ο Παύλος που δεν πάντρευε, δεν βάφτιζε και δεν ήταν πρεσβύτερος. Δεν προσευλήθη ποτέ. Άλλη δουλειά του ενός, άλλη δουλειά του άλλου. Έτσι είναι και μέσα στο σπίτι, έτσι είναι και μέσα στην εκκλησία. Καθένας έχει τη δική του τη δουλειά, το δικό του το έργο και με βάση το έργο του θα πάρει και το μισθό του στον ουρανό. Δεν είναι προσβλητικό. Γιατί λοιπόν είναι πρώτον
ότι ο Θεός πρώτον έφτιαξε, η αιτία που δεν επιτρέπει ο λόγος του Θεού βάζει όρια στη γυναίκα να φθεντεύει επί του ανδρός της και να διδάσκει. Γιατί δεν είναι αφεντικό, δεν είναι μάστορας, είναι βοηθός του μάστορα. Και δεύτερον, αδερφοί αγαπητοί, ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γυνή απατηθήσα έγινε παραβάτης. Και δεύτερον, στην πορεία, όταν πήρε πρωτοβουλία η γυναίκα και σύστησε στον άντρα να φάει από τον καρπό τον απαγορευμένο, τα κατάφερε ο διάβολος. Να το προσέξουμε αυτό, να δείτε πόσο σοβαρό είναι. Η Εύα αποφάσισε να διδάξει τον άντρα της όταν έφαγε τον απαγορευμένο καρπό της γνώσεως του καλού και του κακού. Λέει, δοκίμασε να δεις τι ωραίος που είναι, φάει και εσύ. Τι έκανε εκείνη τη στιγμή? Αφέντευσε και δίδαξε. Ενώ τι έπρεπε να κάνει? Μόλις της το έδωσε ο διάβολος, να ρωτήσει τον άντρα μου, να μανθάνει ανησυχία, που είμαι βοηθός. Τι λες εσύ άντρα μου? Και προσέξτε αδελφές, μην έχετε κρυφά και μυστικά από τον άντρα σας. Δεν είναι καλό. Δεν σου βγει σε καλό. Και ο άντρας να μην έχει μυστικά από τη γυναίκα. Εκτός αυτά τα οποία ο Θεός επιβάλλει να γίνονται το κρυπτό. Η ελεημοσύνη, η προσευχή, η νηστεία. Αυτά είναι το κρυπτό, δεν τα λέω σε κανέναν, μόνο ο Κύριος το ξέρει. Αλλά δεν θα φυλάω μυστικά από τη γυναίκα μου. Έχω μία κατάθεση που δεν την έχω πει στη γυναίκα μου ακόμη, γιατί φοβάμαι μου τα πάρει. Πώς θα στα πάρει, θα στα πάρει. Αλλά να έχω και ανεξαρτησία. Ανεξαρτησία στη δίνει ο Χριστός, δεν σε δώσει κατάθεση. Το ίδιο και η γυναίκα. Μην έχουμε μυστικά. Στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Και τα πάντα να είναι φανερά ενώπιον του Θεού. Βέβαια δεν αρχίζω να σας λέω τα μυστικά της οικογένειάς μου, αν και καμιά φορά μου ξεφεύγουν, αλλά μυστικά από τη γυναίκα δεν επιτρέπεται. Μυστικά από τον άντρα σου, αδερφή, δεν επιτρέπονται. Βέβαια πάντοτε με την προϋπόθεση ότι είναι πιστός ο άντρας σου και πιστή η γυναίκα σου. Γιατί αν πέσουμε σε άπιστες καταστάσεις, τότε εκεί να προσευχόμαστε ο Θεός να μας δίνει, να δίνει στους αδελφούς μας και στις αδελφές μας σοφία, για να πολιτεύονται καλά μέσα στο σπίτι τους και να απολαμβάνουν τη χάρη του Χριστού και την ευλογία του Θεού. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό ήταν ότι ο Θεός την έφτιαξε να είναι βοηθός, γι' αυτό την έφτιαξε δεύτερη. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η γυναίκα, όταν αποφάσισε να αφεντεύσει και να οδηγήσει και να διδάξει τον άντρα, νίκησε ο διάβολος και βρέθηκαν και οι δυο στον δρόμο. Θα μου πείτε, τη γυναίκα την έχει για πέταγμα? Αντιθέτως μάλιστα. Η γυναίκα είναι η δόξα του ανδρός. Έτσι λέει η Γραφή. Η δόξα του ανδρός είναι η γυνή αυτού. Και θυμάμαι μια φορά προσευχόμαστε στον Κύριο για την Εκκλησία και έλεγα, Κύριέ μου, γι' αυτό είμαι βέβαιος αδελφοί ότι ο Θεός θα ευλογήσει πάρα πολύ την Εκκλησία. Όσο πλησιάζει ο καιρός, θα κάνει απίστευτα πράγματα ο Θεός. Μια φορά, είναι καιρός τώρα, χρόνια μπορώ να πω, προσευχόμουν και έλεγα, Χριστέ μου, τι θα κάνεις με την Εκκλησία σου? Τι θα κάνεις με την Εκκλησία σου? Θα την ευλογήσεις? Ακούω προφητείες, ακούω και λένε, αλλά δεν βλέπω τίποτα. Και ήρθε ο Κύριος και με μάλωσε και μου είπε, δεν ανέγνωσας ιέ ότι η δόξα του ανδρός είναι η γυνή αυτού? Λέω, Χριστέ μου, αν η Εκκλησία σου είναι η δόξα σου, πόσο θα τη δοξάσεις? Πολύ θα τη δοξάσει, αδελφοί. Να μείνουμε όμως, να είμαστε μέσα. Είναι η δόξα του ανδρός, δεν είναι για πέταγμα. Και εκεί στον ουρανό, αδελφοί, η δόξα του Χριστού, θα είμαστε εμείς σε σωσμένοι. Ο καρπός του πόνου της ψυχής του Χριστού. Και όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία και βλέπουμε τα αδέλφια μας, με επίγνωση να λέμε, ήρθα στον τόπο της δόξης του Θεού. Ξέρετε πώς την λέει την Εκκλησία ο Χριστός, ο Θεός? Ο οίκος της δόξης μου. Θέλω δοξάσει τον οίκον της δόξης μου. Και ο οίκος του Θεού είναι η Εκκλησία του Θεού του ζώντος.
Και η δόξα του ανδρός είναι η γυναίκα. Γι' αυτό τη γυναίκα πρέπει να τη στολίζουμε, να τη φροντίζουμε, να την προσέχουμε. Καμιά φορά έχω δει ανθρώπους, και εγώ ίσως το έχω κάνει, δεν θυμάμαι, τελειώνουν το πανεπιστήμιο, παίρνουν το πτυχίο τους, το κορνιζάρουν έτσι σε μια κορνίζα με ένα λάμπι και το βάζουν μπαπ εκεί στο κέντρο του σπιτιού. Η δόξα του. Έχει τελειώσει, λέει, πανεπιστήμιο. Σιγά. Όλοι τώρα τελειώνουν. Σιγά. Αλλά το κορνιζάρει και το φανερώνει εκεί πέρα, είναι η δόξα μου. Αδελφοί, η δόξα μας δεν είναι το πανεπιστήμιο. Η δόξα μας δεν είναι τα λεφτά μας. Η δόξα μας δεν είναι η δουλειά μας. Η δόξα μας δεν είναι το αυτοκίνητό μας. Η δόξα μας είναι η γυναίκα μας. Η δόξα μας είναι η γυναίκα μας. Αν μπορούσες να την κορνιζάρεις, να την κορνιζάρεις. Να είναι όμορφη, στολισμένη, ευλογημένη, αγία. Ο Ιησούς Χριστός θα παραστήσει τη γυναίκα του ένδοξον εις εαυτόν, λέει η Γραφή. Θα την παραστήσει στο Θεό και όχι μόνο στο Θεό, ενώπιον όλων των δυνάμεων, ουρανίων, επιγείων, καταχθονίων, όλες οι δυνάμεις. Θα δούνε τον Χριστό να παριστά την νύμφη του Εκκλησία ένδοξο στον εαυτό του. Και πόσο χαίρομαι μερικούς αδερφούς που καυχόνται και καμαρώνουν για τις γυναίκες τους. Η γυναίκα μου. Βέβαια έχω δει και ανθρώπους παντρεύονται ένα top model, είναι 65 χρονών, 85 χρονών και λένε η γυναίκα μου και δεν έχει δόντια να μασίσει. Και καμαρώνει. Αλλά η γυναίκα μας δεν είναι, αδελφοί, να καμαρώνουμε για την ομορφιά της, γιατί η χάρις είναι πρόσκαιρος, η χάρις η ανθρώπινη. Είναι να καμαρώνουμε για τα αγαθά της έργα, να καμαρώνουμε για το έργο της στο σπίτι, για το έργο της στην εκκλησία, να καμαρώνουμε και να καυχόμεθα ότι ο Χριστός μας χάρισε ευλογημένη γυναίκα και να αγωνιζόμαστε ακόμη πιο πολύ να είναι ευλογημένη. Όμως για αυτή την παράβασή της η γυναίκα, του ότι πρότεινε στον Αδάμ να φάγει από τον απαγορευμένο καρπό, τιμωρείται. Λέει με πόνους θα γεννάς τα παιδιά σου. Και ο Ιησούς Χριστός λέει, ο Λόγος του Θεού στο Ευαγγέλιο, θα σωθούνε δια της τεκνογωνίας. Δηλαδή είναι, συμμετέχει στη σωτηρία της γυναίκας η τεκνογωνία, όπως συμμετέχει στη σωτηρία του άντρα η εργασία, το έργο, ο κόπος κατά τον κόπο εκάστου. Αλλά δεν σημαίνει ότι όποια γεννάει θα σωθεί, μόνο εάν μείνουν στην πίστη, στην αγάπη και στον αγιασμό με τα σοφροσύνης. Και αυτές οι τρεις λέξεις οι ευλογημένες ας μείνουν, αδελφοί μου, σήμερα στην καρδιά μας. Να μένετε, αδελφές μου και αδελφοί μου, να φροντίζουμε τις γυναίκες μας, να τις βοηθάνε, να τις βοηθάμε να μένουν στην πίστη, στην αγάπη και στον αγιασμό. Να βοηθάς να μένεις στην πίστη, να την ενισχύεις. Να βοηθάς να μένεις στην αγάπη. Μην κατηγορείς ανθρώπους και τις δηλητηριάζεις την καρδιά. Τα καλά θα τις λες. Όλοι καλοί είναι. Όλοι καλοί είναι. Και στον αγιασμό θα φροντίσεις τον αγιασμό της γυναίκας σου, αγιασμό σώματος, ψυχής και πνεύματος. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, χέρι χέρι μαζί με τις γυναίκες μας και εσείς αδελφές μαζί με τους άντρες σας, πιστεύω ότι εκείνη την ημέρα θα μας βρει έτοιμος ο Θεός να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Όμως πριν τελειώσουμε, να μην ξεχάσω τούτο, ότι ανάμεσά μας υπάρχουν αδελφές που δεν είναι οι άντρες τους ακόμη εδώ, αδελφοί που δεν είναι οι γυναίκες τους ακόμη εδώ, και εμείς έχουμε υποχρέωση, ιδιαιτέρως εμείς που είμαστε ολοκληρωμένα ζευγάρια, έχουμε υποχρέωση, αδελφοί, να προσευχόμαστε να γίνουν και οι άλλοι ολοκληρωμένα ζευγάρια. Να ζητάμε από το Θεό να ευλογήσει και να φέρει τις γυναίκες και τους άντρες των αδελφών μας. Αμήν.